τις επιμελητηριακές εκλογές σχολίασε ο Θανάσιος Μαλλιάρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και τον Γιώργο Καπετάνιο. Ήδη από τη Δευτέρα ξεκινούν οι διεργασίες σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας και ο κύριος Μαλλιάρας δήλωσε ότι είναι λογικό να υπάρξουν και άλλοι συνδυασμοί. Λογικό είναι να υπάρξει και ένας δεύτερος ή και ένας τρίτος συνδυασμός. Αυτό μάλιστα είναι η δημοκρατία. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε άτομα να έρθουν στο επιμελητήριο, να εργαστούν, να έρθουν, να προσφέρουν, να δώσουν ιδέες. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάει το επιχειρήν. Γι' αυτό είμαστε στο επιμελητήριο, για να βοηθήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο. Σχετικά με την ανακοίνωση του Σωτήρη Κοτζαμπά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, σχετικά με την υποψηφιότητα του Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου, ο κύριος Μαλλιάρας ερωτηθής ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι, εκτός και αν ο κύριος Κοτζαμπάς είναι το γραφείο τύπου του εν λόγω σχηματισμού. Έχει ανακοινωθεί κάτι. Ο ίδιος δεν το ανακοίνωσε επίσημα. Ναι. Ανακοινώθηκε χθες από τον κύριο Κοτζαμπά που φιλοξενήθηκε εδώ. Και είπε ότι θα το στηρίξει κιόλας και ότι έκανε και μια κουβέντα μαζί σας και είπε ότι σας αγαπάει. Αλλά αυτή τη φορά θα πάμε με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Ούτε την προηγούμενη φορά ήταν μαζί μας ο κύριος Κουτσαμπάς. Άλλο αυτό. Πάλι ήταν με τον αντίπαλο συνδυασμό. Μην ξεχνάμε ότι ο δικός μας συνδυασμός είναι η συνέχεια του συνδυασμού του εκλειπώντος πρόεδρου, του αείμνηστου Μέγκλερ. Οπότε ούτε στις προηγούμενες εκλογές ήταν μαζί μας. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα είναι και στις δικές, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος των άλλων του συνδυασμού. Ή θα είναι ο εξωτερικός συνεργάτης ή ο ψάχνω την κατάλληλη λέξη ή ο άνθρωπος ο οποίος θα προλογίζει τον συνδυασμό, θα βγάζει τα δελτία τύπου ή θα είναι ο εκπρόσωπος. Και θα είναι γραφείο τύπου, γιατί, θα είναι. Ξέρω εγώ, μήπως είναι γραφείο τύπου ο κύριος Κουτσαμπάς, γιατί από τη στιγμή που δεν έγινε κάποια επίσημη ανακοίνωση, το να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι θα είμαι υποψήφιος με έναν συνδυασμό ο οποίος δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, μόνο ό,τι ακούγεται και ό,τι γράφεται, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Την ίδια ώρα ο κύριος Μαλλιάρας έκανε γνωστό ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές με το συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση πρωτιάς του. Έχω σκοπό να συμμετέχω, έχω μιλήσει με τον κύριο Τζιτζικώστα. Έχουμε βρει κάποια κοινά ενδιαφέροντα, ούτως ή άλλως είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Έχουμε ξεκινήσει ένα έργο μαζί με τον Τζιτζικώστα. Αυτό προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε. Είπαμε τη συζήτηση και είμαστε σε ένα επίπεδο στο οποίο αποφασίσαμε ότι ναι, θα είμαι υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Το ποιος θα είναι αντιπεριφερειάρχης είναι στην ευχέρεια του Περιφερειάρχη και μόνο αυτός θα αποφασίσει το ποιος θα γίνει αντιπεριφερειάρχης. Δεν είναι αυτός σκοπός γνωστός. Ο σκοπός, είπαμε, είναι να κατεβεί ένα δυνατό ψηφοδέλτιο εδώ στις Σέρες με άτομα τα οποία μπορούν να πλαισιώσουν τον Περιφερειάρχη το έργο που έχει ξεκινήσει και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα οι θέσεις θα κρυφθούν μετά το αποτέλεσμα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε ποιος θα εκλεγεί, ούτε ποιος θα ηγηθεί, ούτε τίποτα. Ας γίνουν με το καλό εκλογές, ας βγουν τα αποτελέσματα και από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο να συζητάμε. Αυτό που προέχει είναι να πάει καλά η παράταξη. Ναι, εάν εκλεγείτε τώρα θα σας ενδιαφέρει η θέση αυτή να είστε αντιπεριφερειάρχες. Αυτό σας είπα είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει, ούτε έχουμε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση. Όχι, εσείς προσωπικά τώρα, ενδιαφέρεστε. Μετά τις εκλογές και μετά τα αποτελέσματα. Θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση, πάντα όταν είσαι σε κάποιες εκλογές, το να βγεις πρώτος μέχρι και να μην τον εκλεγείς. Έτσι. Επειδή υπάρχουν πολλά δεδομένα, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του φυσικά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει, θα καθίσουμε να το συζητήσουμε πάντα με τον Περιφερειάρχη και το βλέπουμε.